Καλημέρα σας, κυρία Ζαχαρόπουλη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Πικούλα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς είστε? Όλα καλά, είστε προετοιμάσια του 406ου Φεστιβάλ την Νεοδηγία. Ωραία, να μας πείτε λίγο τις εκδηλώσεις και το τι θα γίνει σε ένα έτσι πολύ σημαντικό και παραδοσιακά έτσι θετικό φεστιβάλ. Βεβαίως, το μεγαλύτερο πολιτιστικό, mm-hmm. πολιτικό γεγονός της χώρας, ειδικά για τη νεολαία, φέτος θα είναι αλλιώς. Προφανώς με όλα τα μέτρα, έτσι, προφύλαξης και ασφάλειας. Mm-hmm. Βεβαίως, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει, και όταν εμείς μιλάμε για μέτρα προστασίας και ασφάλειας, τα εννοούμε. Mm-hmm. Το έχουμε αποδείξει, νομίζω, ως κόμμα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία στη χώρα μας. Τα εννοούμε. Και αυτό σημαίνει ότι βεβαίως θα προσαρμοστούν και οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ της ΚΝΕ και το ΔΥΔΗ και στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Mm-hmm. Παίρνουμε μέτρα, για παράδειγμα, όσοι προσέλθουν στις εκδηλώσεις να έχουν μεταξύ τους αποστάσεις, να προακολουθούν τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις αποκλειστικά καθιστή, mm-hmm. να φοράνε μάσκα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό το φετινό διαφορετικό φεστιβάλ δεν θα είναι για άλλη μια χρονιά η απάντηση της νεολαίας, η απάντηση χιλιάδων αγωνιστών, φοιτητών, μαθητών, νέων εργαζομένων στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, γιατί αυτά ζούμε. Μάλιστα. Ζούμε παράδοξα, ζούμε αντιφάσεις, ζούμε μια αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική, η οποία έχει εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση με την πανδημία στη χώρα μας, αυτή που αντιμετωπίζει ο λαός και η νεολαία. Αυτό είναι και το κεντρικό πολιτικό σύνθημα, ας πούμε, του φεστιβάλ, που πάντα έχει ένα στίγμα πολιτικό. Ναι, το σύνθημά μας φέτος είναι σοσιαλισμός, mm. για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή. Μάλιστα, ωραίο. Γιατί θεωρούμε ότι με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ πραγματικά όλοι όσοι σήμερα ασφικτιούν, mm. όλοι όσοι σήμερα, δεν είναι μόνο η πανδημία δυστυχώς, που σαφώς δίνει το στίγμα, αλλά είναι και η οικονομική καπιταλιστική κρίση, είναι οι απολύσεις, είναι τα παιδιά που φέτος δεν δουλέψαν σεζόν και αυτά που δουλέψανε δουλεύανε 10 ώρα, 12 ώρα, δηλαδή δουλέψαν πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Είναι η απληρωσιά. Είναι ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας, το οποίο, αν θέλετε, αγγίζει όλες τις ζωές, όλες τις πλευρές της ζωής ενός νέου ανθρώπου. Mm-hmm. Από τους μαθητές που δεν ξέρουν τι θα γίνει με την πανδημία, πότε θα ξεκινήσουν ακριβώς τα σχολεία. Εντάξει, και κάνουν και πλάκες μεταξύ τους, γιατί μόνο ως πλάκα μπορεί να ακουστεί το ότι είναι 17 μαθητές κατά μέσο όρο σε κάθε τάξη, λέω για τη δήλωση της mm-hmm. Υπουργού της Κεραμαίος. Mm-hmm. Από τους φοιτητές που φαίνεται να σπρώχνονται πάλι σε τηλεκπαίδευση, να χάσουν μορφωτικά δικαιώματα, που μέσα στα πανεπιστήμια δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο προστασίας. Και βεβαίως και από άλλα τμήματα, λέω, νέων εργαζομένων. Μιλάμε τώρα για 65.000 παιδιά φέτος που έχουν κάνει οικογένειές τους αιτήσεις για προγράμματα, αυτά που αφορούν τα ΚΠΑΔ, που αφορούν τα παιδιά από 5 έως 12 ετών, και δεν θα μπουν μέσα στο σύστημα. Μιλάμε για παιδικούς σταθμούς, όπου τα μόνα μέτρα που παίρνονται είναι να φοράνε τα παιδιά μάσκες. Mm-hmm. Γι' αυτά λοιπόν υπάρχουν και αγώνες, οι εργαζόμενοι θα δώσουν απάντηση, και βεβαίως το φεστιβάλ μας είναι το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού για την νεολαία, για πολλούς εργαζόμενους σε όλη τη χώρα για φέτος. Ξεκινάει η σεζόν που δεν είναι, τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο και σε άλλα, αλλά και στο οικονομικό, πολύ προδιαγράφεται πολύ δύσκολη, έτσι. Είναι δύσκολη, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Το θέμα είναι, απέναντι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση επέλεξε να στοχοποιήσει την νεολαία, ακριβώς για να κρύψει τις δικές της ευθύνες, μίλησε για ανεύθυνη νεολαία. Λες και όλη η νεολαία κάνει πάρτι σε βίλες στη Μύκονο. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά ήθελε να κρύψει τις δικές της ευθύνες. Δεν είναι απάντηση προφανώς η συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων στην πρωτοβουλία που παίρνει η ΚΝΕ το επόμενο διάστημα μπροστά στο φεστιβάλ της για εθελοντική αιμοδοσία. Γιατί πραγματικά είναι οριακή η κατάσταση στα νοσοκομεία. Οι ίδιοι γιατροί κάνουν συνεχώς εκκλήσεις, επειδή οι εργαζόμενοι, επειδή οι νέοι, ακόμη και αυτοί που σταθερά έδιναν αίμα κτλ., βεβαίως μέσα στην πανδημία, έτσι όπως έγινε η κατάσταση, ούτε πλησιάζανε τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, είχαμε τον COVID, αλλά και χειρουργία τρέχουν και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα πραγματικά για το δικαίωμα του λαού στην υγεία. Mm-hmm. Και εμείς λέμε ότι αυτός ο αγώνας για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα του λαού στην υγεία, για να νικήσει πραγματικά η ζωή, δεν μπορεί να πάρει αναβολή, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Συνεπώς παίρνουμε και τέτοιες πρωτοβουλίες και με συμβολικό χαρακτήρα,
που δίνουν το στίγμα, και καλούμε πραγματικά την νεολαία να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις, να πάρει μέρος στις αιμοδοσίες, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που είχε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, την προσπάθεια της ΚΝΕ για φέτος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και βέβαια πρέπει ο κόσμος να πραγματικά στα φεστιβάλ, και όχι μόνο της ΚΝΕ αλλά όλα τα φεστιβάλ που είναι έτσι πολιτιστικές οάσεις, να τα αγκαλιάζει και να τα επιλέγει. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, μόνο να πω, ναι. 17 και 18, 19 Σεπτέμβρη οι εκδηλώσεις στην Αθήνα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μονοήμερα φεστιβάλ σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι και αυτή μια προσαρμογή φετινή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.